Ιδιαίτερα δύσκολο ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο για τις δυνάμεις πυρόσβεσης της Μαγνησίας, καθώς εκδηλώθηκαν 4 πυρκαγιές στο Ανατολικό και το Νότιο Πύλιο, με πιο σοβαρή αυτή στην περιοχή Βρωμονέρη του Δήμου Νοτιού Πυλίου μεταξύ Πλατανιά και Κατηγιώργη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πευκοδάσος, σε δύσβατη περιοχή, εξαιτίας εργασιών καύσης σε παρακείμενο ηλιοπερίβολο. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα και χρειάστηκε συνδρομή 2 καναντέρ για να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο. Εκεί περίπου καταστράφηκαν γύρω στα 100 στρέμματα πευκοδάσους. Ήταν μια φωτιά η οποία προκλήθηκε από ελαιοπερίβολο που καθάριζε κάποιος ιδιώτης αγρότης. Εξέφυγε η φωτιά. Ξέρετε, το κακό είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Ωστόσο, η επέμβαση των 2 καναντέρ ήταν καταλυτική. Ήταν αυτή που έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο πέρα από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τη μεγάλη και κέρια συμβολή τόσο των πεζοπόρων τμήματων όσο και των οχημάτων της πυροσβεστικής. Ήταν δύσβατο το μέρος, ήταν δάσος, ήταν πολύ δυσπρόσιτη περιοχή. Οπότε η άμεση και ανταπόκριση της πολιτικής προστασίας του Υπουργείου ήταν αυτή που επέφερε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι άλλες φωτιές εκδηλώθηκαν στο Λάφκο και στο Δήμο Αγοράς Μουρεσίου, κοντά στις περιοχές Τσανγκαράδας και Κισού, εξαιτίας καύσης σε αγροκτήματα. Εκεί από καθαρισμό αντίστοιχα καστανοπαραγωγών της Καστανιάς. Είναι κέφλεκτα τα συγκεκριμένα δέντρα, τόσο το πεύκο, η ηλιά, η καστανιά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να ευστήσουμε την προσοχή στους αγρότες. Μέχρι τέλος Απριλίου επιτρέπεται η καύση, αλλά θα πρέπει να γίνεται υπό την εποπτεία των ίδιων, με ανάλογη εμπειρία, με μεγάλη προσοχή, σε χώρο που δεν κινδυνεύει να περπατήσει η φωτιά, να το πω λαϊκιστή, σε χώρο που δεν είναι πυκνο φυτεμένος, που δεν έχει πυκνή βλάστηση. Και κυρίως μακριά από δάση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι αποδόθηκαν κατηγορίες για εμπρισμό από αμέλεια από την πυροσβεστική υπηρεσία του Βόλου σε 2 άτομα με αφορμή τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νοτιού Πυλίου και στο Δήμο Αγοράς Μουρεσίου. Επιπλέον επιβλήθηκαν συνολικά 4 διοικητικά πρόστιμα, 2 σε άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νοτιού Πυλίου και άλλα 2 στο Δήμο Αγοράς Μουρεσίου από την πυροσβεστική. Είναι κρίμα αφενός για ανθρώπους που παλεύουν και βιοπορίζονται να μπαίνουν σε τέτοια διαδικασία. Είναι κρίμα για το ίδιο το δάσος και για τη φύση να καταστρέφεται. Και πραγματικά είναι μια διαδικασία πολύ επίπονη και οικονομικά και ψυχικά τη στιγμή που μπορούμε να την αποφύγουμε. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω πως οι αγρότες έχουν την εμπειρία, χρόνια ασχολούνται με τη γη, να προστατεύουν και τον εαυτό τους και τα κτήματά τους και κυρίως το δάσος.